Έγκλημα και τιμωρία του Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Μέρος δεύτερο, κεφάλαιο πρώτο. Έμεινε έτσι ξαπλωμένος κάπου η ώρα. Κάπου φαινόταν να ξυπνάει και για λίγα λεπτά έβλεπε πως η νύχτα ήταν προχωρημένη, αλλά δεν του πέρναγε από το μυαλό η σκέψη να σηκωθεί. Στο τέλος, πρόσεξε πως ήταν η νύχτα φωτεινή σαν ημέρα. Βρισκόταν ξαπλωμένος στο τιβάνι του ανάσκελα, βυθισμένος ακόμα στον πρόσφατο λίθαργό του. Κάτι ουρλιαχτά τρομακτικά έφταναν ως τα αυτιά του από τον δρόμο. Τ' άκουγε κάθε βράδυ άλλωστε κάτω από το παράθυρό του, κατά τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. «Αχ, είναι πάλι μυθισμένοι που βγαίνουν από τις ταβέρνες», σκέφτηκε. «Θα είναι 2 περασμένες». Και άξαφνα πετάχτηκε επάνω, σαν να τον άρπαξε κάποιος από τον τιβάνι. «Τι, περασμένες κιόλας 2». Κάθισε στο τιβάνι και τότε τα θυμήθηκε όλα. Έτσι άξαφνα ήρθανε ξανά στη μνήμη του όλα. Στην αρχή νόμισε πως είχε τρελαθεί. Μια τρομερή παγωνιά τον πλημμύρισε, αλλά το κρύο αυτό ήτανε και από τον πυρετό που τον είχε πιάσει από πολλή ώρα όταν κοιμότανε. Του ήρθε τέτοιο ρίγος που έκανε τα δόντια του να χτυπάνε δυνατά και όλα τα μέλη του να τραντάζονται. Άνοιξε την πόρτα και αφουγκράστηκε. Όλο το σπίτι ήτανε βυθισμένο σε βαθύν ύπνο. Κοίταξε με κατάπληξη τον εαυτό του και τριγύρω του την κάμαρα. Δεν καταλάβαινε πώς μπόρεσε να μην κλείσει την πόρτα του με το σύρτη, μπαίνοντας μέσα και πώς ρίχθηκε στο τιβάνι του, όχι μονάχα δίχως να γδυθεί, αλλά χωρίς να βγάλει καν το καπέλο του που είχε κυλήσει τώρα στο πάτωμα και βρισκότανε δίπλα στο προσκέφαλό του. Αν έμπαινε κανένας μέσα, τι θα έλεγε? Πως ήμουν αμυθισμένος βέβαια, αλλά... Έτρεξε κατά το παράθυρο. Είχε αρκετό φως και άρχισε να εξετάζει βιαστικά τον εαυτό του από τα νύχια ως την κορυφή, για να δει μήπως υπήρχαν τίποτα ίχνη στα ρούχα του. Δεν έπρεπε όμως να την κάνει έτσι αυτή τη δουλειά. Τουρτουρίζοντας από το κρύο, γδύθηκε ολόκληρος για να ξαναψάξει τα ρούχα του. Έφερε άνω κάτω τα κουρέλια του, έψαξε ακόμα και τις ραφές. Και καθώς δεν είχε εμπιστοσύνη στον εαυτό του, τα ξανακοίταξε 3 φορές συνέχεια. Δεν υπήρχε όμως κανένα ίχνος, εκτός από μερικές σταγόνες πυγμένο αίμα στο κάτω μέρος του παντελονιού του, όπου κρέμονταν κάτι ξέφτια. Πήρε ένα μεγάλο σουγιά και έκοψε αυτά τα ξέφτια. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο καθώς φαίνεται. Ξαφνικά, θυμήθηκε πως το πορτοφόλι και τα χρυσά αντικείμενα που είχε πάρει από την κασέλα της γριάς βρίσκονταν ακόμα στις τσέπες του. Δεν είχε σκεφτεί ακόμα να τα πάρει και να τα κρύψει κάπου. Δεν το σκέφτηκε, ούτε και τώρα δά που έψαχνε τα ρούχα του. Μα πώς είναι δυνατόν? Τα έβγαλε γρήγορα και τα πέταξε πάνω στο τραπέζι. Αφού τα έβγαλε όλα και αναποδογύρισε μάλιστα τις τσέπες του για να βεβαιωθεί πως δεν έμεινε τίποτα μέσα, τα πήγε σε μια γωνιά του τοίχου όπου κρέμονταν κάτι κομμάτια από τη σχισμένη ταπετσαρία. Τάχωσε αμέσως σε μια τρύπα κάτω από το χαρτόνι της ταπετσαρίας. Καλά είναι εκεί. Χώρεσε ακόμα και το πορτοφόλι. Ούτε γάτα ούτε ζημιά, σκέφτηκε με ανακούφιση, κοιτάζοντας χαμένα την γωνιά, όπου η τρύπα φούσκωνε τώρα πιο πολύ. Αλλά ξαφνικά αναρρίγησε όλο το κορμί του από τον τρόμο. «Θεέ μου», μουρμούρισε με απελπισία. «Τι έκανα? Κρύψιμο είναι αυτό. Έτσι κρύβονται τα πράγματα». Είναι αλήθεια ότι δεν λογάριαζε πως θα έχει τέτοια πράγματα. Έλεγε πως θα βρίσκε μόνο λεφτά. Και έτσι δεν είχε προετοιμάσει από τα πριν το μέρος όπου θα τα βάζε. «Αλλά τώρα, τι θα κάνω τώρα?» σκεφτότανε. «Έτσι κρύβονται τα πράγματα. Πραγματικά, το λογικό μου με εγκαταλείπει». Κάθισε εξαντλημένος στο τιβάνι του και αμέσως του ξανάρθε εκείνη η αβάσταχτη ανατριχίλα. Μηχανικά πήρε το παλιό φοιτητικό παλτό του, ένα παλτό χειμωνιάτικο, ζεστό, αλλά ακουρελιασμένο, που βρισκότανε σε μια καρέκλα, και το ρίξε πάνω του. Ξαναβυθίστηκε αμέσως στον ύπνο και στο παραλήρημα και έχασε τις αισθήσεις του. Ύστερα από 5 λεπτά πετάχτηκε πάλι επάνω και ξανάσκυψε με τρόμο στα ρούχα του. «Πώς μπόρεσα να αποκοιμηθώ, αφού δεν έκανα τίποτα? Τίποτα δεν έκανα, τίποτα.
Ακόμα και τη θηλιά που έραψα στο παλτό μου κάτω από τη μασχάλη, ξέχασα να τη ξυλώσω. Το ξέχασα. Πώς μπόρεσα να ξεχάσω τέτοιο πράγμα, τέτοιο ενοχοποιητικό στοιχείο? Τράβηξε αμέσως την θηλιά και την ξέσχισε σε μικρά-μικρά κομματάκια που τάχωσε κάτω από το μαξιλάρι του, ανάμεσα στα άπλυτα ρούχα. Αυτά τα ξεσχισμένα κομματάκια δεν μπορούν να δημιουργήσουν καμιά υπόνοια. Έτσι τουλάχιστον μου φαίνεται. Μουρμούριζε όρθιος κατά μεσή στο δωμάτιό του. Και το βλέμμα του άρχισε να πλανιέται και πάλι με προσοχή οδυνηρή τριγύρω του, στο πάτωμα, σε όλα τα μέρη για να δει μήπως ξέχασε τίποτα. Η πεποίθηση ότι όλα, ακόμα και η μνήμη του, ακόμα και η ικανότητά του να κάνει μια απλή σκέψη, τον εγκατέλειψαν. Η πεποίθηση αυτή γινότανε μέσα του αβάσταχτο μαρτύριο. Μα τι λοιπόν, είναι δυνατόν να άρχισε κιόλας, είναι δυνατόν να παρουσιάστηκε κιόλας η τιμωρία? Νάτι, νάτι, ναι, αυτή είναι η τιμωρία. Πραγματικά τα ξεύτια που έκοψε από το παντελόνι του βρίσκονταν ακόμα εκεί, πάνω στο πάτωμα, και μπορούσε να τα ειδεί αμέσως καθένας που θα έμπαινε μέσα. «Μα τι έπαθα λοιπόν?» φώναξε πάλι χαμένα. Τότε του κόλλησε μια ιδέα παράξενη. Ίσως όλα του τα ρούχα να ήταν γεμάτα αίματα, ίσως να υπήρχαν επάνω τους του κόσμου οι κοιλίδες που δεν τις έβλεπε, που δεν μπορούσε να τις προσέξει. Γιατί οι αισθήσεις του αδυνατούσαν, εκμηδενίστηκαν, γιατί η σκέψη του είχε συσκοτιστεί. Αμέσως θυμήθηκε πως το πορτοφόλι ήταν αιματωμένο. Συνεπώς θα πρέπει να υπάρχουν αίματα μέσα στην τσέπη, γιατί το πορτοφόλι ήταν υγρό ακόμα όταν το έβαλα εκεί μέσα. Αμέσως αναποδογύρισε την τσέπη του. Πραγματικά ήταν αιματωμένη. Υπήρχαν αίματα στην φόδρα. Άρα δεν με εγκατέλειψε ολότελα το λογικό μου. Έχω ακόμα και την πνευματική μου διάβια και τη μνήμη μου, αφού μπόρεσα να κάνω αυτούς τους συλλογισμούς. Σκέφτηκε ενθουσιασμένος, ενώ ένας στεναγμός χαράς ξέφυγε από τα βάθη του στήθους του. Ήταν μια εξασθένιση από τον πυρετό, μια στιγμιαία ζάλη. Και αμέσως ξέσχισε την φόδρα της αριστερής του τσέπης. Εκείνη τη στιγμή μια ηλιαχτίδα έπεσε πάνω στην αριστερή του μπότα. Στην κάλτσα που την έβλεπε να ξεπροβάλλει από μια τρύπα, του φάνηκε πως είδε μερικά ίχνη. «Όλη η άκρη της κάλτσας μου είναι ποτισμένη στο αίμα». Καθώς φαίνεται, θα πάτησε δίχως να προσέξει σε εκείνη τη λιμνούλα το αίμα. Τι να κάνω όμως τώρα με αυτά? Πώς να γλιτώσω από αυτήν την κάλτσα, από τα ξεύτια, από τούτη εδώ τη φόδρα της τσέπης? Τα είχε μαζέψει όλα αυτά και τα κρατούσε στα χέρια του, όρθιος κατά μεσή στην κάμαρά του. Να τα βάλω στη σόμπα? Μα στη σόμπα θα πρωτοψάξουν. Να τα κάψω? Με τι να τα κάψω, δεν έχω σπίρτα. Όχι, καλύτερα να πάω να τα πετάξω, έλεγε ενώ ξανακαθότανε στο ντιβάνι. Και πρέπει να το κάνω αμέσως κιόλας χωρίς καμιά αργοπορία. Αντί όμως γι' αυτό, το κεφάλι του έγειρε ξανά στο μαξιλάρι. Τον ξανάπιασε εκείνο το ανυπόφορο ρίγος και ξανακουκουλώθηκε με το παλτό του. Πολλές φορές, ώρες ολόκληρες, του ξαναρχότανε αυτή η οδυνηρή σκέψη πως έπρεπε αμέσως, δίχως καμιά αργοπορία, να πάει να τα πετάξει για να μην τα ειδεί κανένας και να το κάνει γρήγορα αυτό, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Πολλές φορές τεινάχθηκε στο ντιβάνι του, γυρεύοντας να σηκωθεί, αλλά δεν μπόρεσε. Ένα δυνατό χτύπημα στην πόρτα τον ξύπνησε ολότελα. «Άνοιξε λοιπόν, είσαι ζωντανός ή πεθαμένος? Ορίστε, όλο ροχαλίζει», φώναξε η Αναστάσια, χτυπώντας την πόρτα με γροθιές. «Ροχαλίζει μέρες ολόκληρες σαν παλιόσκυλο. Έλα, άνοιξε, είναι περασμένες 10». «Ίσως να μην είναι μέσα», έκανε μια άνδρικη φωνή. «Αυτή είναι η φωνή του θηρορού. Τι γυρεύει εδώ?» Τεινάχτηκε και κάθισε στο ντιβάνι. Χτυπούσε η καρδιά του τόσο δυνατά που τον πονούσε. «Και τότε ποιος έβαλε το σύρτη από μέσα?» απάντησε η υπηρέτρια. «Μπα, έτσι κλειδαμπαρώνεται αυτός. Φοβάται μην τον κλέψουνε. Άνοιξε λοιπόν παλιό τυφλοπόντικα, ξύπνα». «Τι θέλουν, γιατί είναι και ο θύρορος? Τα μάθαν όλα. Να αντισταθώ ή να τους ανοίξω? Έτσι κι αλλιώς με πήρε ο διάολος». Μισοσηκώθηκε, έγειρε λίγο το κορμί του προς τα μπρος και ξεσύρτωσε. Η κάμαρά του ήταν τόσο στενή που μπορούσε να ξεσυρτώσει χωρίς να σηκωθεί από το κρεβάτι του. Ναι, αυτή ήταν. Ο θυρωρός με την Αστάσια. Αυτή του ρίξε μια ματιά παράξενη. Ο Ρασκόλνικοφ κοίταξε τον θυρωρό προκλητικά και οργισμένα. Εκείνος του έδωσε αμήλυτα ένα γκρίζο χαρτί διπλωμένο στα δύο και σφραγισμένο με βουλοκαίρι. «Είναι ειδοποίηση από το γραφείο», του είπε δίνοντάς το. «Από ποιο γραφείο?» «Σας ζητάνε στην αστυνομία. Είναι ολοφάνερο για ποιο γραφείο πρόκειται».
Στην αστυνομία, γιατί? Ξέρω εγώ, σας ζητάνε. Πηγαίνετε. Τον κοίταξε με προσοχή. Έριξε μια ματιά τριγύρω του και έκανε μεταβολή για να φύγει. «Μήπως είσαι καταπουτιασμένος?» είπε η Αναστάσια, που δεν είχε πάρει καθόλου τα μάτια της από πάνω του. Ο θυρωρός γύρισε για μια στιγμή το κεφάλι του. «Από χθες έχει συνέχεια πυρετό», πρόσθεσε η Αναστάσια. Ο Ρασκόλνικοφ δεν της απάντησε και κρατούσε στα χέρια του το χαρτί, δίχως να το ανοίγει. «Μη σηκώνεσαι», συνέχισε η Αναστάσια με συμπόνια, βλέποντάς τον να βγάζει τα πόδια του έξω από το κρεβάτι. «Αν είσαι άρρωστος, μη πηγαίνεις. Δεν είναι και βιάση. Τι κρατάς στα χέρια σου?» Ο Ρασκόλνικοφ κοίταξε. Στο δεξί του χέρι κρατούσε τα ξεύτια που έκοψε το παντελόνι του, την κάλτσα και την φόδρα της τσέπης του. Είχε κοιμηθεί με αυτά. «Για είδες, μάζεψε όλα τα κουρέλια και κοιμάται με δάφτα, σαν να κρατάει στα χέρια του κανένα θησαυρό». Και λέγοντας αυτά, την έπιασε το νευρικό και σπασμωδικό της γέλιο. Ο Ρασκόλνικοφ τάχωσε όλα με μια κίνηση αστραπιαία κάτω από το παλτό του και την κοίταξε με βλέμμα διαπεραστικό. Παρόλο που εκείνη τη στιγμή δεν ήταν σε κατάσταση να συνειδητοποιήσει με ακρίβεια τα πράγματα, ένιωθε πως δεν φέρνονται έτσι σε έναν άνθρωπο που έρχονται για να τον πιάσουν. «Θα έπαιρνες λίγο τσάι, θέλεις? Θα πάω να σου φέρω, περίσεψε». «Όχι, θα πάω εκεί. Θα πάω εκεί τώρα κιόλας», μουρμούρισε καθώς σηκωνόταν. «Εγώ λέω ότι δεν μπορείς να κατεβείς ούτε τη σκάλα. Θα πάω. Όπως αγαπάς». Η Αναστάσια έφυγε πίσω από τον θυρωρό. Ο Ρασκόλνικοφ έτρεξε αμέσως στο φως για να εξετάσει καλύτερα τα ξεύτια και την κάλτσα. Υπάρχουν ίχνη, αλλά δεν διακρίνονται καθαρά. Με τη λάσπη και το τρύψιμο έγιναν μουντά. Συνεπώς η Αναστάσια δεν μπόρεσε να διακρίνει τίποτα από μακριά. Δόξασε ο Θεός. Άνοιξε τότε τρέμοντας το χαρτί και άρχισε να το διαβάζει. Το διάβασε πολλές φορές, μα πάρα πολλές φορές, και στο τέλος το κατάλαβε. Ήταν μια συνηθισμένη ειδοποίηση από το αστυνομικό τμήμα της συνοικίας. Τον καλούσαν να παρουσιαστεί σήμερα στο γραφείο του αστυνόμου στις 9:30. Τι σημαίνει πάλι αυτό? Εγώ δεν έχω καμιά δοσοληψία με την αστυνομία. Και γιατί ακριβώς σήμερα? Σκέφτηκε με φοβερή ανησυχία. Θεέ μου, ας τελειώσουν όλα πια το γρηγορότερο. Έκανε να γονατίσει για να προσευχηθεί αμέσως, όμως χαμογέλασε. Όχι για την προσευχή, αλλά για τον εαυτό του τον ίδιο. Ντύθηκε βιαστικά. «Αν είναι να χαθώ, ας πάει στα κομμάτια. Ας χαθώ, το ίδιο μου κάνει. Πρέπει να τη φορέσω τούτη εδώ τη κάλτσα», σκέφτηκε ξαφνικά. Όταν κολλήσει επάνω της περισσότερη σκόνη, τα ίχνη θα εξαφανιστούν. Μόλις όμως την έβαλε στο πόδι του, την τράβηξε απότομα με αηδία και τρόμο. Την έβγαλε, αλλά καθώς σκέφτηκε πως δεν είχε άλλες κάλτσες, την ξαναφόρεσε. Όλα αυτά είναι υποθετικά, σχετικά, εντελώς τυπικά πράγματα. Η σκέψη αυτή πέρασε σαν αστραπή από το μυαλό του και μόλις που τον άγγιξε, το κορμί του όμως έτρεμε ολόκληρο. «Ενά που την φόρεσα. Όπως και να είναι, τα κατάφερα να τη φορέσω τελικά». Γέλασε, αλλά αμέσως ύστερα τον έπιασε απελπισία. «Όχι, δεν αντέχω. Είναι πάνω από τις δυνάμεις μου», σκέφτηκε. Λίγησαν τα γόνατά του. «Είναι από τον φόβο μου», είπε μέσα του. Στριφογύριζε το μυαλό του και τον πονούσε το κεφάλι του από τον πυρετό. «Είναι κόλπο. Πάνε να με τραβήξουν ως το τμήμα με κόλπο και ύστερα θα με πιάσουν, κάνοντάς μου διάφορες ερωτήσεις», σκεφτότανε μέσα του καθώς προχωρούσε προς τη σκάλα. «Το χειρότερο είναι πως βρίσκομαι σχεδόν σε παραλήρημα. Μπορεί να μου ξεφύγει καμιά κουταμάρα». Στη σκάλα θυμήθηκε πως είχε αφήσει τα κλεμμένα στην τρύπα όπου τα έκρυψε χθες. «Ίσως να υποφεληθούν από την αποσία μου για να κάνουν έρευνα», σκέφτηκε σταματώντας. Ήταν όμως τέτοια η απελπισία του και μπορεί να πει κανείς ο κινησμός του, ώστε έκανε μια κίνηση αδιαφορίας και συνέχισε τον δρόμο του. «Να τελειώνουμε μια ώρα αρχύτερα». Στον δρόμο έκανε ζέστη ανυπόφορη. Δεν έβρεξε καθόλου αυτές τις τρεις ημέρες. Να η σκόνη πάλι. Τα τούβλα, οι ασβέστες, να τη πάλι εκείνη η μπόχα από τα μαγαζιά και τις ταβέρνες, οι μεθυσμένοι που του συναντάς το κάθε βήμα σου. Οι Φιλανδοί πλανώδιοι πολιτές, τα ξεχαρβαλωμένα αμάξια. Έλαμπε ο ήλιος και τον στράβωνε τόσο πολύ που δεν μπορούσε να κοιτάξει, ενώ το μυαλό του στριφογύριζε, πράγμα πολύ συνηθισμένο που συμβαίνει στον καθένα όταν έχει πυρετό, και βγαίνει έξω απότομα μια μέρα ηλιόλουστη. Φτάνοντας στη στροφή του δρόμου που ακολούθησε χθες, έριξε μια ματιά, γεμάτη πόνο και αγωνία, κατά το σπίτι. Και την ίδια στιγμή γύρισε αλλού τα μάτια του.
Αν με ρωτήσουν, μπορεί και να ομολογήσω, σκέφτηκε, καθώς πλησίαζε στο αστυνομικό τμήμα. Το τμήμα βρισκόταν κάπου 250 μέτρα μακριά από το δωμάτιό του. Πριν από λίγο όμως είχε μεταφερθεί σε άλλο μέρος, στον τρίτον όροφο ενός κατακένουργιου κτηρίου. Ο Ρασκόλνικοφ έτυχε να ξαναπάει μια φορά παλιότερα, αλλά είχε περάσει πολύ καιρό από τότε. Μπαίνοντας στην εξώπορτα, είδε στα δεξιά μια σκάλα από όπου κατέβαινε ένας μουζίκος με ένα βιβλίο στο χέρι. Αυτός θα πρέπει να είναι ο θηρωρός. Συνεπώς, εδώ είναι το γραφείο. Και ανέβηκε απάνω στην τύχη. Δεν ήθελε να ζητήσει από κανέναν πληροφορίες. Θα μπω μέσα. Θα πέσω στα γόνατα και θα του τα πω όλα, σκεφτόταν ανεβαίνοντας το τρίτο πάτωμα. Η σκάλα ήταν στενή, απότομη και γεμάτη βρωμόνερα. Οι κουζίνες από όλα τα διαμερίσματα και των τριών πατωμάτων έβλεπαν κατά τη σκάλα και έμεναν όλοι σχεδόν την ημέρα ανοιχτές. Έβγαζαν μια μυρωδιά αποπνιχτική. Από πάνω ως κάτω ανεβοκατέβαιναν πορτιέριδες με βιβλία κάτω από τη μασχάλη τους, πολλοί αστυνομικοί και ένα σωρό άτομα, άντρες και γυναίκες, που έρχονταν για υποθέσεις τους. Ακόμα και η πόρτα του γραφείου ήταν ορθάνυχτη. Απ' έξω στέκονταν ένα σωρό μουζίκι, περιμένοντας την σειρά τους. Και εδώ μέσα η ζέστη ήταν αποπνιχτική και επιπλέον σου ερχόταν στη μύτη μια δυνατή μυρωδιά από φρεσκοπερασμένες λαδοπογιές που σου φέρνε ναυτία. Αφού περίμενε λίγο, έκρινε καλό να περάσει στο επόμενο γραφείο. Όλα τα δωμάτια εκεί μέσα ήταν μικρά και χαμηλοτάβανα. Μια τρομερή ανυπομονησία τον έσπρωχνε να προχωρεί όλο και περισσότερο. Κανένας δεν τον πρόσεχε. Στο δεύτερο γραφείο ήταν κάτι γραφιάδες, μόρες λίγο πιο καλοντημένοι από αυτόν, που είχαν κάτι το παράξενο στην όψη τους. Απευθύνθηκε σε έναν από αυτούς. «Τι θέλεις», του λέει. Ο Ρασκόλνικοφ του έδειξε την κλήση που είχε πάρει. «Είσαστε φοιτητής», τον ρώτησε, αφού έριξε μια ματιά στο χαρτί. «Ναι, πρώην φοιτητής». Ο γραφιάς τον κοίταξε χωρίς να δείξει το παραμικρό ενδιαφέρον. Ήταν ένας άνθρωπος ολότελα αποχαυνωμένος και το βλέμμα του έδειχνε πως είχε κάποια έμονη ιδέα στο μυαλό του. «Από αυτόν εδώ δεν πρόκειται να μάθω τίποτα, γιατί για τίποτα δεν δίνει φράγκο», σκέφτηκε ο Ρασκόλνικοφ. «Να απευθυνθείτε στον γραμματέα», του είπε ο γραφιάς, δείχνοντάς του με το δάχτυλο μπροστά το τελευταίο γραφείο. Μπήκε και σε αυτό το γραφείο, το τέταρτο, που ήταν στενό και γεμάτο κόσμο. Το κοινό εδώ ήταν πιο καλοντημένο από αυτό που υπήρχε στο προηγούμενο γραφείο. Ανάμεσα στο πλήθος ήταν και μερικές γυναίκες. Μια από αυτές, με πένθος, φτωχοντημένη, καθόταν μπροστά σε ένα γραφείο, αντίκριστον γραφιά, και έγραφε κάτι που της υπαγόρευε εκείνος. Μια άλλη, πολύ χοντρή, με κατακόκκινο πρόσωπο και φακίδες, φορούσε ένα φόρεμα πολυτελείας, πολύ φανταχτερό, και το στήθος της είχε μια καρφίτσα μεγάλη σαν πιατελάκι. Καθότανε παράμερα και φαινόταν να περιμένει. Ο Ρασκόλνικοφ έδωσε το χαρτί του στον γραμματέα. Αυτός του ρίξε μια γρήγορη ματιά και είπε «Περιμένετε» και εξακολούθησε να απασχολείται με την γυναίκα που είχε το πένθος. Ανάσαινε τώρα πιο ελεύθερα. Σίγουρα δεν είναι γι' αυτό. Σιγά σιγά έπαιρνε θάρρος και έσπροχνε τον εαυτό του να ξαναβρει το ηθικό του και να συγκεντρώσει το μυαλό του. «Μια οποιαδήποτε ανοησία ή παραμικρή απροσεξία και μπορώ να προδοθώ». Τι κρίμα να μην φυσάει καθόλου εδώ μέσα», πρόσθεσε. «Πνίγεται κανείς. Το κεφάλι μου γυρίζει όλο και περισσότερο. Και το μυαλό μου επίσης». Ήτανε τρομερά αναστατωμένος. Φοβότανε πως δεν θα μπορούσε να κρατήσει την αυτοκυριαρχία του. Αγωνιζότανε να προσκοληθεί σε τέτοια σκέψη που να του είναι ολότελα αδιάφορη, αλλά δεν το κατόρθωνε. Άλλωστε, τούτος εδώ ο γραμματέας τον ενδιέφερε πάρα πολύ. Προσπαθούσε να μαντέψει κάτι από την φυσιογνωμία του, να καταλάβει κάτι από τώρα κιόλας. Ήτανε νεότατος, 22 χρονών, αλλά το σκληρό και ευκίνητο πρόσωπό του τον έκανε να φαίνεται μεγαλύτερος. Ήταν εντυμένος με την μόδα, με κάποια εξήτηση μάλιστα, και χώριζε τα παρφουμαρισμένα του μαλλιά με χωρίστρα που κατέβαινε ως το σβέρκο του σχεδόν. Στα δάχτυλά του που ήταν πολύ περιποιημένα, έλαμπαν πολλά δαχτυλίδια και στο γυλαίκο του κρέμονταν αλυσίδες χρυσές. Είπε μάλιστα με έναν ξένο που βρισκόταν εκεί, κάνα δυο γαλλικά και τα κατάφερε αρκετά καλά. «Λουίζα Ιβάνοβνα, δεν κάθεστε», είπε στη χοντρή με το κοκκινοπό πρόσωπο και το φανταχτερό φόρεμα που στεκότανε ακόμα όρθια,
σαν να μην τολμούσε να καθίσει, παρόλο που η καρέκλα βρισκόταν δίπλα της. «Ich danke», απάντησε εκείνη και κάθισε ήσυχα-ήσυχα, ενώ το μεταξωτό φουστάνι της δρόιζε. Ήτανε θαλασσί, ανοιχτό, γαρνιρισμένο με άσπρη δαντέλα και απλώθηκε σαν μπαλόνι γύρω από το κάθισμα, πιάνοντας το μισό σχεδόν δωμάτιο. Έβγαζε ένα κύμα από αρώματα, αλλά η κυρία φαινότανε σαν να ενοχλείται που έπιανε τόσο χώρο και απέπνεε τόσα αρώματα, παρόλο που χαμογέλασε με μια έκφραση άτολμη και ταυτόχρονα αδιάντροπη που έδειχνε και κάποια ανησυχία. Τέλος, η γυναίκα με το πένθος τέλειωσε την κατάθεσή της και σηκώθηκε. Ξαφνικά, μπήκε μέσα ορμητικά ένας αξιωματικός με ύφος λεβέντικο που περπατούσε να σηκώνοντας τους ώμους με το κάθε βήμα. Πέταξε στο τραπέζι το πηλίκιό του, που ήταν στολισμένο με μια κονκάρδα, και κάθισε σε μια πολυθρόνα. Μόλις τον είδε η κυρία, πετάχτηκε απάνω και του έκανε μια βαθιά υπόκληση, με εντελώς ξεχωριστή επισημότητα. Ο αξιωματικός όμως δεν της έδωσε την παραμικρή προσοχή και εκείνη δεν τόλμησε πια να ξανακαθίσει μπροστά του. Ήτανε ο βοηθός του αστυνόμου. Είχε κάτι μακριά κοκκινοπά μουστάκια που πετάγονταν οριζόντια και από τις δυο μεριές του προσώπου του. Τα χαρακτηριστικά του ήταν εξαιρετικά λεπτά, χωρίς όμως καμιά άλλη έκφραση εκτός από κάποια αλαζονία. Κοίταξε τον Ρασκόλνικοφ λοξά και μάλιστα κάπως αγριεμένα. Ήτανε πραγματικά πολύ κακοντυμένος, αλλά παρά την εμφάνισή του είχε έναν τουπέ που ερχόταν σε αντίθεση με τα κουρέλια του. Πραγματικά, ο Ρασκόλνικοφ έκανε την ανοησία να κοιτάξει τον αξιωματικό κάμποση ώρα κατάματα και τόσο πολύ που να το πάρει αυτός για προσβολή. «Τι γυρεύεις εσύ?» φώναξε ολοφάνερα κατάπληκτος που ένας κουρελιάρης σαν κι αυτόν ούτε καν χαμήλωσε τα μάτια του μπροστά στον κεραυνοβόλο του βλέμμα. «Με κάλεσαν, με κλείσει», απάντησε κουτσά στραβά ο Ρασκόλνικοφ. «Είναι ο φοιτητής», είπε βιαστικά ο γραμματέας, ανασηκώνοντας το κεφάλι του από τα χαρτιά. «Τον καλέσαμε για τα λεφτά. Ορίστε». Έκανε, σπρώχνοντας προς τον Ρασκόλνικοφ ένα τετράδιο και δείχνοντάς του σε ένα σημείο. «Διαβάστε». «Τα λεφτά, ποια λεφτά?» σκέφτηκε ο Ρασκόλνικοφ. «Συνεπώς δεν πρόκειται γι' αυτό», και αναρρίγησε από τη χαρά του. Ένιωθε ανέκφραστη και απέναντι ανακούφιση. Το βάρος που τον συνέτριβε δεν το αισθανόταν πια. «Και ποια ώρα σου είπαν να έρθεις, εξοχότατε?» φώναξε ο αξιωματικός που αρπαζόταν όλο και περισσότερο δίχως κανένα λόγο. «Σου γράφουμε να έρθεις στις 9 και τώρα είναι περασμένες 10. «Μόλις πριν από ένα τέταρτο της ώρας μου έφεραν την κλίση», απάντησε ο Ρασκόλνικοφ, υψώνοντας την φωνή του και παίρνοντας ύφος ακατάδεκτο. Είχε και αυτός τιμώσει έτσι άξαφνα, χωρίς και ο ίδιος να το περιμένει και μάλιστα έβρισκε μια ευχαρίστηση σε αυτή την οργή. «Δεν φτάνει δηλαδή που ήρθα, άρρωστος με πήρε το?» «Μη φωνάζεις». «Δεν φωνάζω, μιλάω πολύ καθώς πρέπει. Σεις μου φωνάζετε κατάμουτρα. Είμαι φοιτητής και δεν επιτρέπω να μου βάζουν τις φωνές κατάμουτρα». Ο αξιωματικός θύμωσε τόσο πολύ ώστε για ένα λεπτό δεν μπόρεσε να αρθρώσει λέξη και μονάχα κάτι φουσκαλίτσες σάλιο ξέφυγαν από τα χείλη του. Πετάχτηκε πάνω σε ένα ελαττήριο. «Σκασμός. Βρίσκεσαι σε ένα κριτικό γραφείο. Να λείπουν οι προστιχές». «Και εσείς βρισκόσαστε σε ένα κριτικό γραφείο», φώναξε ο Ρασκόλνικοφ. «Και εκτός του ότι φωνάζετε, καπνίζετε κιόλας. Συνεπώς, φερνόσαστε χειρότερα από κάθε άλλον». Καθώς έλεγε αυτά τα λόγια ο Ρασκόλνικοφ, αισθανόταν μια χαρά ανέκφραστη. Ο γραμματέας τους κοίταζε χαμογελώντας. Ο ευέκρεπτος αξιωματικός τα είχε ολοφάνερα χαμένα. «Αυτό δεν είναι δική σου δουλειά», απάντησε τέλος, υψώνοντας την φωνή του με έναν τρόπο που δεν φαινόταν φυσικός. «Να κάνεις την δήλωση που σου ζητάνε. Δείχτη του Αλέξανδρε Γρηγορίεβιτς. Σου έχουν κάνει μήνυση. Δεν πληρώνεις τα λεφτά που χρωστάς. Και μας κάνεις και το καμπόσο». Ο Ρασκόλνικοφ όμως δεν τον άκουγε πια. Άρπαξε εκείνο το χαρτί ανυπόμονα, ψάχνοντας να βρει τι σήμαινε αυτό το ένιγμα. Το διάβασε και το ξαναδιάβασε, αλλά δεν κατάλαβε τίποτα. «Τι λεφτά είναι αυτά?» ρώτησε τον γραμματέα. «Είναι κάτι λεφτά που σας ζητάνε να πληρώσετε για ένα γραμμάτιο. Ή θα τα καταβάλλετε με όλα τα έξοδα, πρόστιμα κτλ., ή θα δηλώσετε εγγράφως πότε ακριβώς θα μπορέσετε να τα πληρώσετε. Ταυτοχρόνως, αναλαμβάνετε την υποχρέωση να μην φύγετε από την πρωτεύουσα, να μην πωλήσετε και να μην κρύψετε τα περιουσιακά σας στοιχεία, αν δεν εξοφλήσετε πρώτα το χρέος σας. Όσο για τον πιστωτή, έχει το δικαίωμα να πουλήσει την περιουσία σας και να ενεργήσει εναντίον σας τα προβλεπόμενα υπό του νόμου». «Μα δεν χρωστάω σε κανέναν».
Αυτό δεν είναι δική μας δουλειά. Εδώ μας ήρθε διαμαρτυρημένο ένα γραμμάτιο για 115 ρούβλια που υπογράψατε της κυρίας Ζαρνίτσιν, χείρας δικαστικού παρέδρου. Από την χείρα Ζαρνίτσιν το γραμμάτιο μεταβιβάστηκε στον αυλικό σύμβολο Τσεμπάροφ που μας το έστειλε για να πάρουμε τη σχετική δήλωσή σας. Μα είναι η σπιτονικοκυρά μου, η κυρία. Και τι σημασία έχει αν είναι η σπιτονικοκυρά σας? Ο γραμματέας τον κοίτασε με ένα χαμόγελο ίκτου, επιοίκειας και θριάμβου ταυτόχρονα, σαν να είχε να κάνει με προτάρι που του δίνει το πρώτο μάθημα. Λοιπόν, πώς τα βλέπεις τώρα, νεαρέ μου? Αλλά τι σημασία είχε για τον Ρασκόλνικοφ το γραμμάτιο και η δήλωση? Άξιζε τον κόπο να απασχοληθεί με αυτό το ζήτημα ή και να του δώσει την παραμικρή προσοχή? Στεκόταν εκεί πέρα όρθιος, διάβαζε, άκουγε, απαντούσε, ρωτούσε κιόλας, εντελώς μηχανικά. Η βαθιά ικανοποίηση του θριάμβου, το αίσθημα ότι την γλίτωσε για τα καλά, να τη πλημμύριζε τούτη τη στιγμή ολόκληρη την ύπαρξή του, δεν χρειάζονταν πια προβλέψεις, ούτε μέτρα προφυλακτικά για το μέλλον, ούτε αφιβολίες και ερωτηματικά, έστω και στοιχειώδη. Ήτανε μια στιγμή ολοκληρωτικής χαράς, άμεσης, ολοκάθαρα ζωώδους. Αλλά την ίδια στιγμή ξέσπασε μέσα στο γραφείο κάτι σαν αστραπόβροντο. Ο αξιωματικός ήταν ακόμη αναστατωμένος από την προσβολή που του έγινε. Έβραζε το αίμα του και ζητούσε ολοφάνερα ευκαιρία για να επανακτήσει το γόητρό του που κλονίστηκε. Έπεσε λοιπόν σαν κεραυνός πάνω στην δόλια κυρία με την τουαλέτα, που από τη στιγμή που μπήκε εκείνος μέσα στο γραφείο δεν είχε πάψει να τον κοιτάζει με ένα βλακωδέστατο χαμόγελο. «Α, εδώ είσαι πάλι εσύ. Παλιό, παλιό», μούγκριζε άξαφνα αναστατωμένος. Η γυναίκα με το πένθος είχε φύγει στο μεταξύ. «Τι έγινε πάλι στο σπίτι σου χθες το βράδυ? Ε, έχεις γίνει πια το έσχος όλης της συνοικίας. Οργιάζεις μες στους δρόμους. Καυγάδες πάλι και μεθοκοπήματα. Θα αργήσω, νομίζεις, να σε κλείσω μέσα? Στο είχα πει. Σε προειδοποίησα 10 φορές ότι δεν πρόκειται να τα ανοιχτώ. Αλλά εσύ το χαβάσου. Παλιό, παλιό. Τέτοια και τέτοια». Ακόμα και το χαρτί που κρατούσε ο Ρασκόλνικοφ παραλίγο να του πέσει από τα χέρια. Κοίταξε κατάπληκτος την καλοντημένη γυναίκα που της τα έψελναν δίχως τσιριμόνιας. Κατάλαβε γρήγορα περί τίνος πρόκειται και η ιστορία αυτή άρχισε να του φαίνεται διασκεδαστική. Άκουγε με ευχαρίστηση και μάλιστα του ερχόταν να βάλει τα γέλια. Να γελάσει. Να γελάσει πολύ δυνατά. Όλα του τα νεύρα τα δονούσε αυτή η επιθυμία να μπήξει τα γέλια. «Ηλία Πετρόβιτς», είπε ο γραμματέας βιαστικά, επεβαίνοντας. Αλλά σταμάτησε αμέσως, κρίνοντας πως ήταν προτιμότερο να περιμένει μια στιγμή, γιατί ήξερε από πείρα πως δεν υπήρχε τρόπος πια να κρατηθεί ο αξιωματικός όταν τύχαινε να ξεσπάσει. Όσο για τη λουσάτη κυρία, είχε αρχίσει να τρέμει όταν ξέσπασαν οι αστραπές και οι βροντές του αξιωματικού. Παράξενο όμως, όσο οι βρισχές που της έλεγε γίνονταν χειρότερες, τόσο πιο καλοσυνάτη έκφραση έπαιρνε το πρόσωπό της και τόσο πιο γοητευτικό ήταν το χαμόγελό της προς τον αξιωματικό. Άλλαζε πόδι σαν το άλογο επιτόπου και έκανε αδιάκοπα υποκλήσεις, περιμένοντας ανυπόμονα να της επιτρέψει να πει και αυτή μια λέξη. Και ήρθε επιτέλους η σειρά της. «Δεν έγινε κανένα φασαρία στο δικό μου σπίτι, ούτε και καυγάς, κύρα αστυνόμε μου», είπε με έντονη γερμανική προφορά, αλλά και με απόλυτη σιγουριά για τα ρωσικά της. «Κανένα σκάνδαλ, τίποτα σκάνδαλ. Μόνο ήρθε ένας μεθυσμένος. Και να σας το πω το πώς και τι, κύρα αστυνόμε μου. Εγώ δεν φταίει τίποτα. Το σπίτι μου είναι πολύ εντάξει, κύρα αστυνόμε μου. Και εγώ δεν θέλει σκάνδαλ στο σπίτι. Αλλά ήρθε πολύ πολύ μεθυσμένο και λέει δώσε άλλες 3 μπουκάλες και τότε σηκώνει πόδι του και παίζει πιάνο με το πόδι και αυτό το πράγμα δεν είναι καθόλου good σε ένα σπίτι καθώς πρέπει. Και πάει το πιάνο. Το σπάσε γκάντς. Αυτό τον λέω δεν είναι καλό. Δεν είναι τρόπι αυτό. Και τότε παίρνει ένα μπουκάλα και ντό του να κυνηγάει όλο το κόσμο από πίσω. Τότε φωνάζει εγώ το τυρωρό στο Κάρλ, έρχεται το Κάρλ και αυτός αμέσως ρίχνεται κατά πάνω στο Κάρλ. Του πρίζει το μάτι, πρίζει και μάτι της Εριέτας, κοπανάει και μένα 5 καστούκια. Αυτό δεν είναι κατόλου ευγενικό, σε σπίτι καθώς πρέπει, κύρα αστυνόμε μου, και έβαλα φωνές κι εγώ. Εκείνος όμως ανοίγει παράθυρο που είναι κατά το κανάλι και αρχίζει να φωνάζει σαν γκουρούνι. Ντροπής. Δεν επιτρέπεται τις ηθίζεις έτσι σαν γκουρούνι στο παράθυρο. Γκουι, γκουι, γκουι. Τότε το Κάρλ τον βουτάει από το ροκ, τραβάει εκείνη αλήθεια. Κύριε αστυνόμε μου, πώς του τόσχισε σε μροκ, λιγάκι μόνο. Βάζει φωνές. Μα μου, να του τα πληρώνουμε. Λέει 15 ρούλια τσραφ.
Βγάζω και του δίνω 5 ρούβλιο, κύριε αστυνόμου, για το Saint Rock. Δεν είναι εντάξει πελάτης, κύριε αστυνόμου, και όλο σκάνδαλο μας κάνει. Εγώ λέει γράψω με γκάλο σατήρε, για σένα στο εφημερίδα. Γιατί μπορώ γράφω ό,τι θέλω στο εφημερίδες. Α, είναι σαν να λέμε συγγραφέας. Μάλιστα, κύριε αστυνόμου, αλλά κατόλου ευγενικό πελάτης, αφού δεν τράπηκε μέσα σε ένα σπίτι καθώς πρέπει. Έλα, 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 φτάνει. Σου το είπα τόσες φορές ότι. Ηλία Πετρόβιτς, είπε πάλι ο γραμματέας με βαρεσίμαντο ύφος. Ο αστυνόμος του ρίξε μια γρήγορη ματιά και εκείνος του έκανε ένα ελαφρό νόημα με το κεφάλι. Λοιπόν, όσο για σένα, αξιότιμη κυρία Λουίζα Ιβάνοβνα, να τι έχω να σου πω για τελευταία φορά, εξακολούθησε ο αξιωματικός. Αν ξαναγίνει τέτοιο σκάνδαλο, στο καθώς πρέπει σπίτι σου, θα σε τσουβαλιάσω όπως το λέμε περί διαγραμμάτου. Τ' ακούς? Ώστε ένας φιλόλογος, ένας συγγραφέας, δέχτηκε από ένα καθώς πρέπει σπίτι 5 ρούβλια για το σχίσμα του φράκου του. Ορίστε. Τέτοια κουμάσια είναι η συγγραφής. Πρόσθεσε, ρίχνοντας μια περιφρονητική ματιά στον Ρασκόλνικοφ. Προχθές πάλι έγινε άλλη μια τέτοια ιστορία με έναν αποδάφτου σε κάποια ταβέρνα. Έφαγε και ύστερα δεν ήθελε να πληρώσει. Θα γράψω εναντίον σου μια σάτυρα, είπε στον ταβερνιάρη. Ένας άλλος πάλι πριν από 8 ημέρες έβρισε χιδεότατα πάνω σε ένα καράβι μια οικογένεια αξιοσέβαστη, τη γυναίκα και την κόρη ενός ανωτέρου δημοσίου υπαλλήλου. Έναν άλλον τον πέταξαν με τις κλωτσιές από ένα ζαχαροπλαστείο. Να τέτοιοι είναι όλοι αυτοί οι συγγραφείς, οι φιλόλογοι και οι φοιτητάδες. Πουφ, όσο για σένα στρίβει από εδώ. Και πρόσεχε, σε παρακολουθώ. Τ' ακούς? Η Λουίζα Ιβάνοβνα άρχισε να χαιρετάει προς όλες τις κατευθύνσεις με εξαιρετική ευγένεια και χαιρετώντας έτσι πήγε ως την πόρτα με μικρά-μικρά βηματάκια προς τα πίσω. Αλλά μόλις έφτασε εκεί, τράκαρε με τα πισινά της έναν όμορφο αξιωματικό με πρόσωπο πρόσχαρο και δροσερό, στολισμένο με δύο ξανθές φαβορίτες πολύ πυκνές. Ήτανε ο ίδιος ο διοικητής του τμήματος, ο Νικοντίμ Φόμιτς. Η Λουίζα Ιβάνοβνα του έκανε γρήγορα-γρήγορα μια υπόκληση ως το πάτωμα και βγήκε από το γραφείο με βηματάκια πηδηχτά. «Έχουμε πάλι κεραυνούς, πάλι μπουμπονιτάκια αστραπές, ανεμοστρόβιλους και τυφώνες», είπε φιλικά και γκάρδια ο Νικοντίμ Φόμιτς στον βοηθό του Ηλία Πετρόβιτς. «Σ' έκαναν μπαρούτι πάλι βλέπω. Σ' άκουγα από τη σκάλα». «Είναι να μην γίνεις μπαρούτι», απάντησε ο Ηλίας Πετρόβιτς με μια αρχοντική ανεμελιά, καθώς μεταφερότανε με τα χαρτιά του στο άλλο γραφείο, ταλατεύοντας με χάρη τους ώμους του. «Ορίστε, κοιτάξτε τούτον εδώ τον κύριο συγγραφέα. Φοιτητή ήθελα να πω. Ή μάλλον πρώην φοιτητή. Δεν πληρώνει τα χρέη του. Υπογράφει γραμμάτια, αρνείται να αδειάσει το ξένο δωμάτιο, κάθε μέρα μας κάνουν του κόσμου τα παράπονα εναντίον του και την άλλη μεριά μας κάνει το καμπόσο και θίγεται γιατί καπνίζουμε μπροστά του. Ορίστε, κοιτάξτε τον. Εν όλη τη μεγαλοπρέπεια. Η φτώχεια δεν είναι λάτωμα, αγαπητέ μου, αλλά σε ξέρω τώρα πια καλά. Μπαρούτουμε με το παραμικρό αρπάζεσαι. Θα θυμώσατε όπως φαίνεται κι εσείς και δεν μπορέσετε να συγκρατηθείτε», συνέχισε εγκάρδια, γυρίζοντας κατά τον Ρασκόλνικοφ. «Έχετε δίκιο. Ο Ηλίας Πετρόβιτς είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Σας βεβαιώ. Αλλά σωστό μπαρούτι. Παίρνει φωτιά με το πρώτο. Αρπάζεται και πάει πια. Δεν μένει τίποτα από αυτόν. Εκτός από μια χρυσή καρδιά. Στο Σύνταγμα τον λέγαμε υπολογαγό μπαρούτι». «Και τι Σύνταγμα ήταν εκείνο, ε?» φώναξε ο Ηλίας Πετρόβιτς, ευχαριστημένος που ικανοποιήθηκε το γόητρό του, αλλά μουτρωμένος ακόμα. Ο Ρασκόλνικοφ ένιωσε ξαφνικά την επιθυμία να πει κάτι που να τους είναι εξαιρετικά ευχάριστο. «Σας παρακαλώ, κύριε αστυνόμε», άρχισε να λέει με μεγάλη άνεση, γυρίζοντας κατά τον Νικοντίμ Φόμιτς. «Ελάτε λίγο στη θέση μου. Είμαι έτοιμος να ζητήσω συγγνώμη, αν τον προσέβαλα κατά οποιονδήποτε τρόπο. Είμαι ένας φοιτητής, φτωχός και άρρωστος, εξουθενωμένος από τη μιζέρια», είπε ακριβώς αυτή τη λέξη, «εξουθενωμένος. Διέκοψα τις σπουδές μου, γιατί δεν έχω σήμερα τα μέσα να συντηρηθώ, αλλά περιμένω να πάρω κάτι χρήματα. Έχω τη μητέρα μου και την αδελφή μου που μένουν στην επαρχία. Θα μου στείλουν μερικά λεφτά και θα πληρώσω. Η σπιτονικοκυρά μου είναι μια πολύ καλή γυναίκα, αλλά θύμωσε τόσο πολύ που έχασα τα μαθήματά μου και έχω να την πληρώσω 6 μήνες, ώστε έπαψε πια να μου στέλνει φαγητό. Δεν έχω ιδέα αν περί τίνος πρόκειται. Τώρα ζητάει να της πληρώσω αυτό το γραμμάτιο, αλλά τι μπορώ να της πληρώσω? Κρίνετε και μόνος σας». «Αυτό δεν είναι δικιά μας δουλειά», παρατήρησε πάλι ο γραμματέας. «Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Είμαι απολύτως σύμφωνος μαζί σας.
απάντησε ο Ρασκόλνικοφ, απευθυνόμενος όχι στον γραμματέα, αλλά στον Νικοντίμ Φόμιτς, προσπαθώντας ταυτόχρονα να απευθύνεται και στον Ηλία Πετρόβιτς, παρόλο που αυτός έκανε πως ψαχουλεύει τα χαρτιά του και του δείχνε μια αδιαφορία περιφρονητική. «Επιτρέψατε μου να σας εξηγήσω από την πλευρά μου κι εγώ. Μένω στο σπίτι της εδώ και 3 χρόνια τώρα, από τότε που ήρθα από την επαρχία. Και στην αρχή δηλαδή, γιατί να μην το ομολογήσω, είχα δώσει μια υπόσχεση να παντρευτώ την κόρη της. Υπόσχεση προφορική βεβαίως. Ήτανε μια μικρούλα που μ' άρεσε, αν και δεν ήμουν ερωτευμένος μαζί της, με μια λέξη η νεότης. Θέλω να πω δηλαδή, είσαι τον οικοκυρά μου, μου έκανε τότε αβέρτα πίστοση και πέρναγα καλά. Ήμουν όμως πάρα πολύ επιπόλαιος και δεν σας ζητάμε λεπτομέρειες τόσο πολύ ιδιωτικής φύσεως, κύριε, ούτε έχουμε τον καιρό να τις ακούσουμε», είπε απότομα και θριαμβευτικά ο Ηλίας Πετρόβιτς. Ο Ρασκόλνικοφ όμως τον σταμάτησε και συνέχισε την διήγησή του με θέρμη, παρόλο που ξαφνικά άρχισε να μιλάει με πολλή δυσκολία. Επιτρέψατε μου λοιπόν να σας τα διηγηθώ κι εγώ όλα, πώς έχει υπόθεση και με τη σειρά, αν και είναι εντελώς ανώφελο να σας τα διηγηθώ, το παραδέχομαι. Πριν από έναν χρόνο, αυτή η κοπέλα πέθανε από τύφο, κι εγώ έμεινα νικάρης όπως και πρώτα. Και όταν η σπιτονικοκυρά μου ήρθε να μείνει στο διαμέρισμα που έχει σήμερα, μου είπε φιλικότατα πως μου είχε απόλυτη εμπιστοσύνη. Αλλά με παρακαλεί, λέει, να της υπογράψω αυτό το γραμμάτιο για 115 ρούβλια, γιατί τόσο έκρινε πως ήταν το χρέος μου. Επιτρέψατε μου ακόμα κάτι. Μου δήλωσε κατηγορηματικός ότι μόλις θα της υπέγραφα αυτό το χαρτί, θα εξακολουθούσε να μου κάνει όση πίστοση ήθελα και πως ποτέ μα ποτέ, είναι τα ίδια της τα λόγια, δεν θα χρησιμοποιούσε αυτό το γραμμάτιο, αλλά θα με περίμενε, ώσπου να την πληρώσω μόνος μου. Και τώρα, που δεν δίνω πια μαθήματα, που δεν έχω ούτε να φάω, μου κάνει μήνυση. Τι να πει κανείς για αυτό το πράγμα? Όλες αυτές οι λεπτομέρειες είναι ιδιωτικής φύσεως, κύριε, και δεν μας ενδιαφέρουν, είπε περιφρονητικά ο Ηλίας Πετρόβιτς. Πρέπει να υπογράψετε την δήλωση και να αναλάβετε την υποχρέωση. Με το ότι είσαστε ερωτευμένος και με όλα τα άλλα τραγικά περιστατικά, εμείς δεν έχουμε καμιά δουλειά. «Ω, το παρακάνεις», μουρμούρισε ο Νικοντίμ Φόμιτς, ενώ καθότανε στο γραφείο του και άρχισε να γράφει. Ένιωθε κάτι σαν ντροπή. «Γράψτε», είπε ο γραμματέας τον Ρασκόλνικοφ. «Τι να γράψω?», ρώτησε αυτός πολύ απότομα. «Θα σας υπαγορεύσω». Ο Ρασκόλνικοφ σχημάτισε την εντύπωση ότι ο γραμματέας, από τη στιγμή που τους έκανε την εξομολόγηση, του φερότανε πιο ακατάδεκτα και πιο περιφρονητικά, αλλά παράξενο, και ο ίδιος έπαψε ξαφνικά να ενδιαφέρεται για τη γνώμη που θα σχημάτιζαν για το άτομό του. Και η αλλαγή αυτή έγινε μέσα του αστραπιαία, σε ένα λεπτό. Αν έκανε τον κόπο να σκεφτεί λιγάκι, σίγουρα θα μπορούσε που μπόρεσε να τους μιλήσει έτσι πριν από λίγο και μάλιστα να τους ανακατέψει στα αισθήματά του. Πώς του δημιουργήθηκε αυτή η διάθεση? Τώρα, αντίθετα, αν τούτο το γραφείο, αντί να έχει αστυνομικούς, γέμιζε ξαφνικά με τους πιο στενούς του φίλους, δεν θα βρίσκε για να τους πει ούτε μια λέξη ανθρώπινη. Τόσο πολύ είχε αδειάσει ξαφνικά η καρδιά του. Πλημμυρίστηκε η ψυχή του απότομα από τη σκοτεινή αίσθηση της μοναξιάς, μιας μοναξιάς σκληρής και απέραντης. Όχι πως ντροπιάστηκε για τις αισθηματικές του διαχύσεις μπροστά στον Ηλία Πετρόβιτς, ούτε πως τον ένιωξε καθόλου που θριάμβευε ο υπαστυνόμος. Ό,τι σημασία είχαν τώρα οι ντροπές, τα ψευτοφιλότιμα, οι υπαστυνόμοι, οι Γερμανίδες, τα γραμμάτια, τα γραφεία και όλα τα άλλα. Αν αυτή τη στιγμή τον καταδίκαζαν να τον κάψουν ζωντανό, δεν θα κλονιζότανε καθόλου και είναι ζήτημα αν θα άδινε καμιά προσοχή στην καταδίκη του. Κάτι ολότελα καινούριο γινότανε μέσα του. Κάτι που δεν το ήξερε ως τότε. Ένα φαινόμενο απρόβλεπτο και άνευ προηγουμένου. Κάτι που μάλλον δεν το καταλάβαινε. Αισθανόταν όμως ολοκάθαρα, με όλες του τις αισθήσεις, πως από εδώ και μπρος του ήταν απαγορευμένο να μιλήσει ξανά σε αυτούς εδώ τους ανθρώπους, σε αυτούς τους αστυνομικούς υπαλλήλους, όχι για τις αισθηματικές του υποθέσεις, όπως έκανε πριν από λίγο, αλλά και για οτιδήποτε άλλο, ακόμα και αν δεν ήταν αξιωματική της αστυνομίας, αλλά στενή συγγενής του, αδέλφια του. Και τότε ακόμα δεν θα βρίσκε κανένα λόγο να τους μιλήσει σε καμιά περίσταση της ζωής του. Ποτέ άλλοτε δεν είχε ξανανιώσει ένα τόσο παράξενο και φοβερό αίσθημα. Και το πιο οδυνηρό ήταν πως αυτό το πράγμα ήταν πιο πολύ αίσθηση παρά μια αντίληψη ή κάποια ιδέα. Μια αίσθηση άμεση, η πιο σκληρή από όσες είχε νιώσει στην ζωή του ως τότε. Ο γραμματέας,
άρχισε να του υπαγορεύει τον τύπο της δηλώσεως που χρησιμοποιούν σε αυτές τις περιπτώσεις. Μη δυνάμενος να εξοφλήσω το παρόν γραμμάτιον, αναλαμβάνω την υποχρέωση, όπως προβόει στην εξόφληση αυτού την τάδε ημερομηνία, όπως μη εγκαταλείψω την πόλη ταύτην, μη μεταβιβάσω ουδέ εκχωρήσω περιουσιακά μου στοιχεία κτλ. Μα εσείς δεν μπορείτε να γράψετε και πέφτει η πένα από τα χέρια σας, είπε ο γραμματέας, κοιτάζοντας τον Ρασκόλνικοφ με περιέργεια. Είσαστε άρρωστος? Μάλιστα, γυρίζει το κεφάλι μου, συνεχίστε. Αυτό ήταν όλο, υπογράψτε. Ο γραμματέας πήρε το χαρτί και ασχολήθηκε με άλλους ανθρώπους. Ο Ρασκόλνικοφ του έδωσε την πένα, αλλά αντί να σηκωθεί και να φύγει, ακούμπησε τους αγκώνες του στο γραφείο και έσφιξε το κεφάλι του ανάμεσα στα δυο του χέρια. Του φαινότανε σαν να τούμπηξαν κάποιο καρφί στην κορφή του κρανίου. Του ήρθε τότε ξαφνικά μια παράξενη ιδέα. Να σηκωθεί αμέσως, να πάει στον Νικοντίμ Φόμιτς και να του εξιστορήσει με κάθε λεπτομέρεια το τι έγινε χθες το βράδυ. Ύστερα, να πάει μαζί του στο δωμάτιό του και να του δείξει τα πράγματα που είχε κρύψει στην τρύπα του τοίχου, στην γωνιά της ταπετσαρίας. Ήτανε τόσο δυνατός αυτός ο πειρασμός που σηκώθηκε κιόλας από την θέση του για να βάλει μπροστά το σχέδιό του. «Δεν θα ήταν καλύτερα να το σκεφτώ πρώτα ένα λεπτό», είπε μέσα του. «Όχι, καλύτερα να το κάνω δίχως να σκεφτώ καθόλου, να το πετάξω πια από πάνω μου αυτό το βάρος». Ξαφνικά όμως έμεινε καρφωμένο στην θέση όπου βρισκότανε. Ο Νικοντίμ Φόμιτς μιλούσε με έξαψη με τον Ηλία Πετρόβιτς και έφτασαν στα αυτιά του τούτο τα δω τα λόγια τους. «Δεν μπορεί να είναι έτσι. Θα τους αφήσουμε ελεύθερους και τους δυο. Πρώτα-πρώτα όλα είναι όλο αντιφάσεις. Για σκέψου το. Αν ήταν αυτοί οι δολοφόνοι, γιατί να φωνάξουν τον φύλακα? Γιατί να καταγγείλουν έτσι τον ίδιο τους τον εαυτό? Ή από πονηριά? Όχι, γιατί θα παρά ήταν πονηρό. Κι ύστερα το φοιτητή Πεστριάκοφ τον είδανε δυο θηρωροί και μια γυναίκα κοντά στην εξώπορτα τη στιγμή που έμπαινε μέσα. Ήτανε με τρεις φίλους του που τους άφησε μπροστά στην πόρτα και μάλιστα δεν είχαν προφτάσει να φύγουν όταν ρώτησε που έμεινε η γριά. Θα έκανε ερώτηση αν πήγαινε με το σκοπό να τη σκοτώσει? Όσο για τον Κοχ, αυτός κάθισε μισή ώρα κάτω από ένα κοσμοτοπολείο προτού να ανεβεί στις γριάς. Ήτανε 8 παρατέταρτο ακριβώς όταν έφυγε από τον κοσμοτοπόλη για να πάει στην γριά. Τώρα κρίνει και μόνος. Μαγιαστά σου, τότε πώς βγαίνει από τα λεγόμενά τους αυτή η αντίφαση? Καταθέτουν ότι χτύπησαν την πόρτα και ότι την βρήκανε κλειστή, αλλά ύστερα από 3 λεπτά όταν ξαναγύρισαν με τον φύλακα, την βρήκανε ανοιγμένη. Εδώ ακριβώς είναι ο κόμπος. Δεν χωράει αμφιβολία. Ο δολοφόνος ήταν μέσα και είχε κλείσει με το σύρτη. Και θα τον έβρισκαν ασφαλώς αν ο Κοχ δεν έκανε τη βλακεία να πάει και εκείνος τον φύλακα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο δολοφόνος τα κατάφερε να κατεβεί την σκάλα και να τους ξεχλιστρήσει με έναν οποιονδήποτε τρόπο. Ο Κοχ σταυροκοπιέται με τα δυο του χέρια. Αν είχα μείνει, λέει, εκεί, θα πεταγότανε ο δολοφόνος και θα με σκότωνε με τον μπαλτά. Θα πάει, λέει, να κάνει λειτουργία. Κανείς λοιπόν δεν είδε τον δολοφόνο? Πώς να τον είδουν? Εκείνο το σπίτι είναι αληθινή κυβωτός του Νόε, είπε ο γραμματέας που άκουγε από την θέση του τη συζήτηση. Το πράγμα είναι φανερό. Το πράγμα είναι φανερό, επαναλάμβανε ο Νικοντίμ Φόμιτς με θέρμη. Όχι, δεν είναι και τόσο φανερό, υποστήριζε ο Ηλίας Πετρόβιτς. Ο Ρασκόλνικοφ πήρε το καπέλο του και προχώρησε κατά την πόρτα, αλλά δεν έφτασε ως την πόρτα. Όταν συνήλθε, είδε πως τον είχαν βάλει σε μια καρέκλα. Κάποιος τον κρατούσε από τα δεξιά. Αριστερά, στεκότανε ένας άλλος με ένα νεροπότηρο κίτρινο, γεμάτο με ένα υγρό κίτρινο. Και αντίκριτου, ήτανε ο Νικοντίμ Φόμιτς που τον κοίταζε επίμονα. Σηκώθηκε από την καρέκλα. «Μα τι λοιπόν, είσαστε άρρωστος?» ρώτησε ο Νικοντίμ Φόμιτς αρκετά απότομα. Όταν έγραφε τη δήλωση, δεν μπορούσε καλά-καλά να κρατήσει την πένα στο χέρι του, παρατήρησε ο γραμματέας, ενώ ξανακαθότανε και βυθιζόταν στα χαρτιά του. «Και από πότε είσαστε άρρωστος?» φώναξε ο Ηλίας Πετρόβιτς, τακτοποιώντας και αυτό στα χαρτιά του. Φυσικά είχε πάει και εκείνος μαζί με τους άλλους κοντά στον άρρωστο, όταν αυτός λιποθύμησε, μόλις όμως είδε πως άρχισε να συνέρχεται, ξαναγύρισε στην θέση του. «Από χθες», ψέλησε ο Ρασκόλνικοφ. «Και βγήκατε χθες έξω?» «Βγήκα. Άρρωστος?» «Άρρωστος. Ποια ώρα?» «Κατά τις 8 το βράδυ». «Και πού πήγατε?» «Επιτρέψετε μου να σας κάνω αυτή την ερώτηση». «Στον δρόμο». Να μια απάντηση καθαρή και σύντομη. Ο Ρασκόλνικοφ, άσπρος σαν πανί,
απαντούσε κοφτά και σύντομα, χωρίς να χαμηλώσει τα μαύρα και φλογισμένα μάτια του μπροστά στο βλέμμα του Ηλία Πετρόβιτς. «Αυτό δεν λέει τίποτα», απάντησε ο Ηλίας Πετρόβιτς, τονίζοντας περίεργα τις λέξεις του. Ο Νικοντίμ Φόμιτς ήθελε να προσθέσει κάτι ακόμα, αλλά καθώς έπεσε το βλέμμα του στον γραμματέα που τον κοίταζε τόσο επίμονα, σώπασε. Ξαφνικά σώπασαν όλοι τους. Και αυτό ήταν παράξενο. «Πάει καλά, δεν σας κρατάμε άλλο», είπε τέλος ο Ηλίας Πετρόβιτς. Ο Ρασκόλνικοφ αποσύρθηκε. Καθώς έβγαινε έξω, πρόφτασε να ακούσει πως η συζήτηση ξανάρχισε με ζωηρότητα. Ξεχώριζε η φωνή του Νικοντίμ Φόμιτς που διατύπωνε κάτι ερωτήματα. Όταν έφτασε στον δρόμο, συνήλθε ολότελα. «Έρευνα, έρευνα, θα γίνει αμέσως έρευνα», έλεγε από μέσα του σιγά, προχωρώντας βιαστικά προς το δωμάτιό του. «Οι ληστές με υποψιάζονται». Τον κυρίεψε πάλι ο τρόμος από τα νύχια ως την κορφή. Μόλις ακούσατε ένα ηχητικό βιβλίο που διάβασε ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Αν θέλετε να στηρίξετε αυτήν την προσπάθεια, κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι μου και αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Μπορείτε ακόμη να κάνετε μια μικρή δωρεά στον σύνδεσμο που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ως την επόμενη φορά, να μάριε!